Εγώ τα αρχίσω εκεί με μία πάσα που μου έχει δώσει ο Δημήτρης, που είπε μία άτυχη, ήταν άτυχος που έφυγε από το ΠΑΟ, αλλά τυχερός που ήταν εδώ. Είναι και το μήνυμα του βιβλίου, που είναι δύναμη της μίας προσωρινής ήττας, που πάντα σε οδηγεί κάπου στο καλύτερο. Και έτσι ο Δημήτρης είναι εδώ μετά από 35 χρόνια, καθόμαστε μαζί, ζει εδώ, δραστηριοποιείται εδώ και είναι ευτυχισμένος. Με αυτό το σκεπτικό έχω δώσει και το τίτλο στο βιβλίο μου, «Δύναμη της ήττας», γιατί εμπειρικά μετά από πολλά χρόνια στον αθλητισμό, αυτό έχω αποκομίσει σαν ένα συμπέρασμα γενικό, ότι ό,τι σου συμβαίνει, κάθε ήττα, κάθε αποτυχία, σε οδηγεί κάπου. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί, τουλάχιστον μέσα από το βιβλίο αυτό, είναι εξειδικευμένο στο κομμάτι του αθλητισμού. Δεν ασχολήθηκε με την προσωπική του ζωή, ασχολήθηκε με το τι έκανε και το πώς πέρασε μέσα σε αυτά τα τέσσερις αυτές γραμμές. Μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στις καταστάσεις, μέσα στα επιτεύγματα και μέσα στις αποτυχίες. Οπότε θα έχει και άλλα βιβλία να γράψει σιγά σιγά. Νομίζω η αρχή είναι, ήδη δείχνει ότι έχει πάει σε χιλιάδες πωλήσεις, οπότε θα καταλάβει πολλοί κόσμος ποιος είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί που ήταν στα γήπεδα και αυτοί όμως που έφερναν τους μεγάλους παίκτες για να παίζουν στο γήπεδο και να τους βλέπουμε, γιατί αν δεν υπήρχαν στην Ελλάδα άνθρωποι σαν τον κύριο Παπακαλιάτη που είναι σήμερα εδώ, το Ηράκλειο δεν θα έβλεπε